Επιστρέψαμε από το διάλειμμά μας, κυρίες και κύριοι, να σας πω ότι αυτό που έλεγα στην αρχή για το ταξίδι του κυρίου Τσίπρα στην Τουρκία, υπάρχουν πάρα πολλές αντιδράσεις σε σχέση με αυτό το κομμάτι των δηλώσεών του, που είπε ότι μπορούμε να σχεδιάσουμε κοινή δράση ελληνοτουρκική στο Αιγαίο. Είναι κάτι το οποίο η ελληνική πλευρά εδώ και πολλά χρόνια το αποφεύγει όπως ο διάολος στο λιβάνι. Και επειδή είναι σαφές ότι έχουμε σημαντικότατες αντιδράσεις, γι' αυτό το λόγο το Μέγαρο Μαξίμου πριν από λίγα λεπτά, το έλαβα και εγώ στο mail μου, πριν από λίγα λεπτά αισθάνθηκε την ανάγκη να εκδώσει μία ανακοίνωση, ένα non-paper καλύτερα, για να δώσει τη διευκρίνηση πάνω στις αντιδράσεις αυτές. Και σας το διαβάζω έτσι για να έχετε μία πλήρη εικόνα. Στο πλαίσιο αυτό, λέει το μήνυμα Τσίπρα κτλ. Για στην Τουρκία ήταν αυτό. Στο πλαίσιο αυτό συμφωνήθηκε διμερής ελληνοτουρκική συνεργασία και συντονισμός με στόχο την αποφασιστική αντιμετώπιση των διακινητών. Αυτή είναι η διατύπωση που έρχεται ως διευκρίνηση από το γραφείο τύπου του Πρωθυπουργού. Θα πρέπει να δούμε τις δηλώσεις αυτές πιο αναλυτικά, ενδεχομένως αύριο να κάνουμε μια ειδική κουβέντα για το τι πραγματικά συμφώνησε ο κ. Τσίπρας στην Άγκυρα. Προς στιγμήν, ας πάμε σε ιατρικά θέματα. Ο κ. Δευλιώτης, πρόεδρος του Οδοντοιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, είναι εδώ στο στούντιο μαζί μας και τον ευχαριστώ θερμά γι' αυτό. Καλησπέρα, κ. Δευλιώτη. Καλησπέρα, κύριε Νικολαίδη. Εγώ ευχαριστώ που με καλέσατε. Καλή επιτυχία στην υπόθεση. Να είστε καλά, να είστε καλά. Έπρεπε να σας καλέσω, γιατί διάβασα στο Reuters κάτι το οποίο έγινε και αναπαραγωγή στις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές εφημερίδες. Ότι το νέο, έτσι, και ο τίτλος δηλαδή ήταν πολύ χαρακτηριστικός, ότι η στοματική υγεία των Ελλήνων είναι το νέο θύμα της οικονομικής κρίσης. Δηλαδή, λόγω της οικονομικής κρίσης, έλεγε το συγκεκριμένο δημοσίευμα του Reuters, οι Έλληνες αρχίζουν και αφήνουν κατά μέρος τη στοματική τους υγεία με αποτέλεσμα να έχουν ήδη σημαντικά προβλήματα. Είναι έτσι τα πράγματα ή είναι δημοσιογραφικές υπερβολές? Έτσι ακριβώς είναι, και αν θυμόσαστε, έχει 5 χρόνια από τότε που μπήκαμε στα μνημόνια που κρούαμε τον κόδωνα του κινδύνου και λέγαμε ότι θα πέφτει το βιωτικό επίπεδο, θα πέφτει και η στοματική υγεία και ότι η στοματική υγεία ενός λαού είναι και θα είναι πάντα το κριτήριο πολιτισμικότητας ενός λαού. Πραγματικά ο Έλληνας αυτή τη στιγμή με την τεράστια μείωση του εισοδήματος που έχει δυσκολεύεται να πάει ακόμη και για μια επίσκεψη στον οδοντίατρο. Δεν θα πω ότι το θεωρεί ακριβώς πολυτέλεια, αλλά το αφήνει στην άκρη και πηγαίνει μόνο όταν έχει ένα έντονο πρόβλημα, ένα σοβαρό πόνο. Μπορεί να μην είναι πολυτέλεια, αλλά είναι κάτι που μπορεί να περιμένει ενδεχομένως. Είναι κάτι που μπορεί να περιμένει θεωρεί. Αν δεν είναι θεωρεί, πόνος, έτσι. Και από εκεί και πέρα είναι και θέμα της οδοντιατρικής, να το πω, παιδείας που έχει και ο καθένας. Για το οποίο ενδεχομένως ευθυνόμαστε και εμείς για το κατά πόσο το έχουμε μεταφέρει αυτό στον κόσμο. Άρα το βλέπετε. Δηλαδή, αυτό ήθελα να πω τώρα ένα μισό λεπτό. Ήθελα να πω ότι και τις καλές εποχές με αυτή την ψευδεπίγραφη, τέλος πάντων, ευμάρεια που είχε ο τόπος μας και εμείς πολλή δουλειά στα ιατρία μας, βλέπαμε αύξηση της δουλειάς μας από κυρίες που δίναν πολλά χρήματα για να φτιάξουν την αισθητική πλευρά. Αλλάζαν δόντια που μπορεί να ήταν καλά, να τα κάνουν πιο λευκά. Δηλαδή, εκεί έρχονταν στον οδοντίατρο πιο πολύ και όχι για την υγεία. Που η στοματική υγεία συσχετίζεται άμεσα με τη γενική υγεία του ανθρώπου και σχετίζεται με καρδιακά νοσήματα, με διαβήτη και με πολλές άλλες ασθένειες. Μάλιστα. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να το προσέχουμε, αλλά το θέμα είναι πόσο μπορούμε να το προσέχουμε τώρα σε αυτή τη συγκυρία. Αυτή η πολιτεία δεν έδινε χρήματα για την οδοντιατρική όταν τα είχε. Εμείς πάντα ζητούσαμε να δώσει κάποια χρήματα για την οδοντιατρική περίθαλψη. Να μας πει πόσα είναι αυτά που διαθέτει και να τα κατανέμουμε κατά τη γνώμη μας επιστημονικά πιο σωστά. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει μία για την οδοντιατρική από τον ΕΟΠΗ. Αυτή είναι η αλήθεια. Έστω και για την πρόληψη. Να υπήρχε ένα στρατηγικό δηλαδή σχεδιασμό. Είναι λίγα τα χρήματα που διαθέτει ο ΕΟΠΗ, να τα διαθέσει τουλάχιστον στην πρόληψη. Διότι η πρόληψη είναι και επένδυση. Σας είπα προηγουμένως για συσχετισμό κακή στοματική υγεία με χρόνια νοσήματα. Σε κάποια χρόνια, όταν θα έχουμε ανάπτυξη του καρδιακού νοσήματος ή του διαβήτη, θα έχουμε έξοδα και στην υγεία. Περισσότερες κλίνες στα νοσοκομεία. Η πρόληψη είναι επένδυση πάντοτε. Δεν διαχωρίζεται την οδοντιατρική. Αλλά εφόσον το κονδύλιο είναι χαμηλό, να πάει σωστά. Πριν από 2 χρόνια θέλανε με 60 εκατομμύρια ευρώ, που σημαίνει 6 ευρώ για κάθε Έλληνα, να προσφέρουν απλόχερα οδοντιατρική περίθαλψη. Τουλάχιστον έτσι το προβάλλανε επικοινωνιακά. Δεν γίνονται αυτά. Τώρα όμως μπαίνουμε σε ένα άλλο θέμα σιγά σιγά, γιατί επειδή ακριβώς δεν έχουμε λεφτά και επειδή ακριβώς έχουν συρρυκνωθεί τα εισοδήματά μας, για το λόγο αυτό κάποιοι άνθρωποι επιλέγουν φτηνότερες οδοντιατρικές εργασίες στις γειτονικές χώρες. Το ξέρετε το θέμα, έχετε τοποθετηθεί επί του θέματος. Προσπαθήσετε να κάνετε και μια καμπάνια ενημερωτική, δεν ξέρω αν κάναμε κάποια στιγμή.
Ο κόσμος ο οποίος βρίσκεται κοντά στα σύνορα περνάει ή Σκόπια ή Βουλγαρία για αυτές τις οδοντιατρικές εργασίες. Κάναμε μια δημοσκόπηση πρόσφατα στην οποία είδαμε ότι στα Σκόπια έχει πάει για οδοντιατρική περίθαλψη ένα 6,5% του πληθυσμού περίπου. Τέλος πάντων, είναι καθαρά οικονομικό το θέμα. Δεν φεύγει κάποιος να πάει στα Σκόπια για τα δόντια του όταν στην οικοδομή του έχει 3 και 4 οδοντιάτρους. Δεν είναι όμως λύση και αυτή. Και δεν θέλω τώρα να φτάσω στο σημείο να κατηγορώ συναδέρφους από εκεί. Τα έχω πει και αυτά. Εν πάση περιπτώσει, το οικονομικό όμως υπάρχουν περιστατικά. Είχαμε και κακοτεχνίες. Και όταν βγάλαμε περιστατικά που ήταν ακόμη και επικίνδυνα για τη ζωή κόσμου, τότε είδα ότι για ένα διάστημα μειώθηκε και αυτό το κύμα. Όταν βγαίνω από εδώ, με παίρνουν τηλέφωνο και μου λένε: δεν μας λες, δεν λες πρόεδρε, οι συνάδελφοί μου τώρα σας λέω: δεν λες πρόεδρε, ότι δεν μας πληρώνουν, ότι έχουν προβλήματα, ότι δεν γίνεται να πάμε πιο χαμηλά. Ειλικρινά σας ομιλώ: οι Έλληνες, οι οδοντίατροι, οι συνάδελφοί μου στη Θεσσαλονίκη έχουν χαμηλώσει όσο μπορούν τις τιμές τους. Μιλάμε για το μέσο όρο. Πραγματικά σας μιλώ. Αυτό θέλω να είμαστε ξεκάθαροι. Σε αυτή την κοινωνία ζούμε. Οι δαπάνες είναι πολλές και για μας. Το εισόδημα πέφτει, οι ανάγκες αυξάνονται, φορολογία, λογαριασμοί, έμφυα. Δεν μπορούμε να πάμε πιο κάτω. Και να μην μειώσουμε βέβαια την ποιότητά μας, που είναι απαράβατος όρος. Μάλιστα. Άρα, ποια είναι η λύση? Εδώ περιγράφεται μια κατάσταση στην οποία υπάρχουν 2-3 αναγκαιότητες, αλλά δεν υπάρχει διέξοδος. Αυτό είναι ένα δύσκολο ερώτημα οπωσδήποτε. Έχω κάνει κάποιες σκέψεις, θα τις πιστεύω να τις υλοποιήσουμε. Ίσως είναι η ώρα να ενωθούμε οι συνάδελφοι, τουλάχιστον του νομού εδώ, και να προσφέρουμε εμείς ένα ασφαλιστικό σύστημα στους πολίτες πολύ του νομού μας. Να κάνουμε αυτό. Έναν πώς το σκέφτεστε, δικό μας δηλαδή. ΕΟΠΗ. Πώς το σκέφτεστε δηλαδή αυτό? Να παρέχουμε συνεταιριστικά οδοντιατρικές υπηρεσίες υγείας. Αυτά όμως θα τα μελετήσουμε και θα τα πούμε. Ενδεχομένως έναντι μια συνδρομή. Με κάποιο ασφάλιστρο για να μπορούν φυσικά να είναι βιώσιμα τα ιατρία μας και με πολύ καλύτερες τιμές. Να αυξήσουμε δηλαδή όσο μπορούμε τον τζίρο μας φέρνοντας τον κόσμο στα ιατρία και κρατώντας τα βιώσιμα με κάποιο χαμηλό ασφάλιστρο και να παρέχουμε καλύτερες τιμές. Με αγορά υλικών μαζικότερα, με συμβάσεις με οδοντοτεχνίτες. Είναι πιστεύω ίσως το μόνο σχέδιο που μπορεί να βοηθήσει. Είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον πάντως. Έτσι όπως το λέτε. Είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον και μακάρι να τα καταφέρετε να το κάνετε. Μακάρι. Γιατί ακριβώς πολλές φορές το έχουμε. Θα είναι καλό για όλους αυτό. Και για το κράτος που θα παίρνει και με τη φορολογία του και για τους πολίτες που θα μπορούν να έρχονται πιο εύκολα στα ιατρία και για εμάς βέβαια τους συναδέλφους που δεν θα χρειαζόταν να μεταναστεύουμε στο εξωτερικό που καθημερινά έρχονται, κύριε Νικολαίδη, στο Σύλλογο και ζητάνε επιστοποιητικά για να φύγουν έξω να ψάξουν τη τύχη τους. Οι νέοι φυσικά άνθρωποι κυρίως. Ναι. Ξέρετε, πολλές φορές το έχουμε αντιμετωπίσει αυτό το θέμα. Όταν κάνουμε ρεπορτάζ ιατρικό στην Ελλάδα, είστε διασπαρμένοι, ο καθένας με το ιατρείο του, ο καθένας με την μικρή ιατρική του μονάδα, κάτι το οποίο μπορεί να σημαίνει και υπέρογκα λειτουργικά έξοδα από τη μία και από την άλλη μη εφαρμογή οικονομίας κλίμακος που λέμε στην οικονομία. Ενδεχομένως, στη λογική της συνένωσης δεν θα μπορούσε να γίνει κάτι? Ναι, αυτό που σας έλεγα εγώ προηγουμένως, έτσι όπως το έχω στο μυαλό μου αυτή τη στιγμή, σημαίνει ότι με τα ήδη υπάρχοντα οδοντιατρία που είναι εξοπλισμένα, πιστοποιημένα και αδειοδοτημένα, θα μπορούσαμε να κάνουμε ένα τέτοιο δίκτυο οδοντιατρίων σε συνεταιριστικό πλαίσιο που να πετύχουμε αυτά που σας λέμε. Φυσικά, μακροοικονομικά είναι αυτό που λέτε. Η συνένωση φέρνει λιγότερα έξοδα, άρα ίσως και καλύτερες ακόμη τιμές. Λοιπόν, τώρα θέλω τη γνώμη σας για ένα ρεπορτάζ το οποίο είχαμε κάνει πριν από λίγες ημέρες. Καταγράψαμε μετά από πληροφορίες που είχαμε από κάποιους συναδέλφους σας ότι έχετε μία κινητή οδοντιατρική μονάδα η οποία δυστυχώς σαπίζει εγκαταλελειμμένη σε ένα πάρκινγκ. Και επειδή ακριβώς είχαμε αυτή την πληροφορία, κάναμε έτσι το ρεπορτάζ και τη βρήκαμε αυτή τη μονάδα σε ένα πάρκινγκ εκεί. Στέκεται την ώρα που μαθαίναμε, αυτή εδώ είναι η μονάδα, κινητή οδοντιατρική μονάδα. Λοιπόν, την ώρα που μαθαίναμε ότι εσείς είχατε ξεκινήσει μια προσπάθεια μεγάλη για να προσφέρετε τις υπηρεσίες σας στους πρόσφυγες οι οποίοι περνούν από την περιοχή μας. Τι ακριβώς συμβαίνει με αυτή τη μονάδα? Να μιλήσουμε για αυτή την πονεμένη ιστορία. Την έχουμε τη μονάδα περίπου, αν δεν κάνω λάθος, 4-5 χρόνια και δεν μας επιτρέπει η πολιτεία με την ομολογία της, να το πω έτσι, να μας δώσει πινακίδες και άδεια κυκλοφορίας ως κινητή οδοντιατρική μονάδα. Δηλαδή τον δικό μας τον εθελοντισμό δεν μπορούμε να τον προσφέρουμε. Δεν είναι τρελό αυτό το πράγμα? Είναι τρελό και αν θέλετε να σας πω και το πιο τρελό, για να κυκλοφορήσει το όχημα
για να κυκλοφορήσει και να δουλέψει τελικά, θα πρέπει να βγάλουμε εμείς μια άδεια μεταφοράς καλλιντικών ή κάτι συναφές, όπως υπάρχουν κινητές οδικές μονάδες που έχουν τέτοια άδεια. Αλλά ένα νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, που είναι ο Διατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης, που θα παρέχει οδοντιατρικές υπηρεσίες, ας γίνει να πάρει αυτή και μια εξαίρεση μέχρι να κάνουν επιτέλους ένα νομικό πλαίσιο, να μας δώσουν αυτή την άδεια, γιατί σαπίζει το όχημα. Οι εθελοντές, όσο ζεστοί και να είναι, κάποια στιγμή πέφτουν οι άνθρωποι στη διάθεσή τους, και το έχουμε το όχημα μας. Το έχει κάνει δωρεά ο Οπτιμιστικός Όμιλος Γυναικών Μακεδονίας. Πήγαμε όσο μπορούσαμε και παίρναμε άδεια από την εφορία για να κινήσουμε το όχημα για μια μέρα. Ήμουν εγώ πάντα παρόν, γιατί κανένας οδηγός δεν θα έρθει σε όχημα που δεν έχει άδεια κυπνακίδες ή ασφάλεια. Δηλαδή αυτό το δηλαδή, οποίο συμβαίνει σήμερα στην Ελλάδα είναι ότι. Και δεν σε αφήνουν εδώ, είναι φοβερό. Αυτό το οποίο συμβαίνει στην περίπτωσή σας δηλαδή είναι ότι. Ενώ έχουμε ανάγκη να έχουμε ένα όχημα που λειτουργεί ως και ένα κινητό οδοντιατρείο, έτσι. Ενώ έχουμε ανάγκη να έχουμε οδοντιάτρους που θα μπορούν να προσφέρουν σε αυτό το πλαίσιο τις υπηρεσίες τους. Και ενώ τα έχουμε όλα αυτά, αυτό το σύστημα δεν δουλεύει κάπου επειδή κόβαμε. Το αυτοκίνητο δεν έχει πινακίδες. Και δεν έχει πινακίδες στο αυτοκίνητο επειδή το ελληνικό κράτος δεν έχει προνοήσει να βγάλει πινακίδες για μια τέτοια λειτουργία. Αυτό ισχύει δηλαδή. Δεν βγάζει άδεια για κινητή μονάδα περίθαλψης, πιθανότατα φοβούμενοι στο παρελθόν μήπως έρθουν ιδιώτες με κινητές μονάδες. Εντάξει, ας γράφεται σε μια τροπολογία ότι επιτρέπεται κατ' εξαίρεση για τοπική αυτοδιοίκηση και συλλόγους. Τι να πω, δηλαδή. Και πόσο καιρό είναι έτσι παρκαρισμένο στο πάρκινγκ αυτό το. Εντάξει, αυτό το έχουμε κάνει 2 χρόνια. Εκεί, 2 χρόνια. Και σας λέω, το κινούμε 4-5 φορές το χρόνο. Πήγαμε στη Βαλκανική πλατεία στην Νάπολη για 5 μέρες και το κούνησε εκείνη τη φορά η Express Service, διότι δεν είχε μπαταρία, έπρεπε να ξοδεύουμε γι' αυτό, γιατί πριν κάνα χρόνο βάλαμε μπαταρία. Την κουνήσαμε μια μέρα με έναν οδηγό, ο οποίος δεν ήθελε, και ήμουν εγώ παρόν ως πρόεδρος, αν γίνει κάτι με την τροχιά. Είναι πολύ αστείο ή μάλλον δραματικό, κωμικό, τραγικό να το πούμε. Είναι όμως και μια αποτύπωση της λειτουργίας του ελληνικού δημοσίου, που πραγματικά. Τέλος πάντων, κύριε Δευλιώτη, ευχαριστώ θερμά για την κουβέντα. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό θα δούμε την αποκλειστική συνέντευξη του Κυριάκου Μητσοτάκη. Θα δούμε αυτά τα οποία μας είπε πριν από λίγο, πριν από λίγη ώρα έγινε η συνέντευξη. Και νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία να παρακολουθήσουμε τα όσα μας είπε ο υποψήφιος πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ιδίως εκείνο το κομμάτι στο οποίο μιλά για την συρρήκνωση του ελληνικού δημοσίου και πώς μπορεί αυτό να επιτευχθεί προκειμένου να μειώσουμε τους φόρους. Εμένα αυτό ήταν που με έκανε και τη μεγαλύτερη εντύπωση. Δείτε τη συνέντευξη αμέσως τώρα. Κύριε Μητσοτάκη, να σας καλωσορίσω και εγώ στη Θεσσαλονίκη. Θέλω όμως την πρώτη ερώτησή μου να την δώσω στους αγρότες. Είχαμε σήμερα και κάποια επεισόδια με το δεδομένο ότι η τάξη αυτή αρχίζει και κινητοποιείται μπροστά σε αυτό το οποίο αναμένει να έρθει με το δεύτερο πολυνομοσχέδιο. Η Νέα Δημοκρατία τι μπορεί να κάνει στο θέμα των αγροτών? Να σταματήσει την κυβέρνηση έτσι ώστε να μην επιβληθεί η υπερφορολόγηση των αγροτών, η οποία σήμερα με τα δεδομένα της πραγματικής οικονομίας μπορεί να οδηγήσει σε αφανισμό το πρωτογενή τομέα. Δυστυχώς οι ενδείξεις δεν είναι καθόλου καλές. Η κυβέρνηση των φόρων του κ. Τσίπρα ανακάλυψε ως ισοδύναμο στην ιδιωτική εκπαίδευση τη φορολόγηση του κρασιού, ενός δηλαδή ανταγωνιστικού προϊόντος του πρωτογενούς μας τομέας με εξαγωγικό χαρακτήρα, και πολύ φοβάμαι ότι έπεται συνέχεια. Θέλω να γνωρίζουν οι φίλοι μας αγρότες ότι θα σταθούμε στο πλευρό τους σε αυτήν την μάχη την οποία θα δώσουν, διότι δυστυχώς το τριπλό κοκτέιλ της αύξησης των εισφορών, της αύξησης του κόστου παραγωγής και της αύξησης της φορολογίας είναι ένα κόστος το οποίο είναι μη διαχειρίσιμο πια για το πρωτογενή μας τομέα. Ελπίζω η κυβέρνηση αυτό να το αντιληφθεί. Σας το λέει αυτό ένας βουλευτής ο οποίος δεν εκλέγεται σε αγροτική περιφέρεια, εκλέγεται σε μεγάλο αστικό κέντρο. Πριν όμως αναγνωρίζω ότι ο πρωτογενής μας τομέας είναι πεδίο συγκριτικού πλεονεκτήματος για τη χώρα, και αν αυτή τη στιγμή τραυματίσουμε θανάσιμα την αγροτική μας παραγωγή, την κτηνοτροφία μας, θα είναι πάρα πολύ δύσκολο οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι μας να ανακάμψουν από αυτό το χτύπημα. Υπάρχουν περιθώρια για να το αποφύγουμε αυτό, ή πρόκειται για μία από τις επιταγές τις οποίες έχουμε συνηθίσει τα τελευταία 5 χρόνια, οι οποίες έρχονται και απλούστατα δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά για τη χώρα? Πάντα υπάρχουν περιθώρια. Η κυβέρνηση αυτή ουδέποτε διερεύνησε πραγματικά ισοδύναμα περικοπής δαπανών από το κράτος.
Εγώ έχω καταθέσει μια σειρά από τέτοια μέτρα εδώ και πολύ καιρό. Ουδέποτε τα έβαλε η κυβέρνηση στο δημόσιο διάλογο. Ο λόγος είναι απλός. Θέλει να διαφυλάξει ένα μεγάλο και σπάταλο κράτος για να κάνει τα ρουσφέτια της και ταυτόχρονα να φορολογήσει τον παραγωγικό τομέα της ελληνικής οικονομίας. Σε αυτή την πολιτική λοιπόν θα μας βρει απέναντι. Το ελάχιστο το οποίο οφείλει να κάνει με τους αγρότες είναι να αναγνωρίσει τουλάχιστον ως δαπάνη την προσωπική εργασία του αγρότη, έτσι ώστε αν μη τι άλλο να μην επιβαρυνθεί φορολογικά ο μικρός αγρότης, ο οποίος ο ίδιος δουλεύει το δικό του το χωράφι. Για τα επεισόδια σήμερα στην Αθήνα, θα θέλατε να κάνετε κάποιο σχόλιο? Κοιτάξτε, εγώ καταδικάζω τα επεισόδια από όπου και αν προέρχονται. Και σε καμία περίπτωση, όσο δίκαιο και αν είναι το αίτημα, οποιασδήποτε κοινωνική ομάδα δεν δικαιολογείται βία. Άρα δεν θέλω να πω κάτι παραπάνω. Καταλαβαίνω από την άλλη όμως την αγανάκτηση των αγροτών, αλλά σε καμία περίπτωση δεν θέλω να, με αυτό το οποίο λέω, να νομιμοποιήσω οποιαδήποτε συμπεριφορά δεν σέβεται τον νόμο και την τάξη. Πιστεύετε ότι και η Νέα Δημοκρατία ως κόμμα θα έπρεπε να κάνει μια τέτοια διευκρίνηση? Για το ζήτημα των επεισοδίων, δεν έχω δει την επίσημη ανακοίνωση και αν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση από την Δημοκρατία, ούτε έχω δει και τα επεισόδια. Για να είμαι ειλικρινής, ταξιδεύω. Είναι θέμα πολιτικής τοποθέτησης, από αυτή την άποψη εγώ το θέτω. Εγώ καταδικάζω τα επεισόδια από όπου και προέρχονται. Επειδή έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε τα κόμματα στην Ελλάδα, όταν είναι στην αντιπολίτευση, να αγκαλιάζουν όλες τις κοινωνικές ομάδες που διαμαρτύρονται. Εγώ είχα εκφράσει τις επιφυλάξεις μου και όταν η Νέα Δημοκρατία έλεγε όλα τα κιλά, όλα τα λεφτά. Και έχω μιλήσει μάλιστα σε φίλους μου αγρότες και τους εξηγούσα ότι η υπερβολική εξάρτηση από επιδοτήσεις, οι οποίες κάποια στιγμή θα τελειώσουν, δεν κάνουν μακροπρόθεσμα καλό στον πρωτογενή τομέα. Ο πρωτογενής τομέας πρέπει να μετασχηματιστεί, πρέπει να γίνει ανταγωνιστικός, πρέπει να αξιοποιήσει τους μεγάλους πόρους, οι οποίοι υπάρχουν και σήμερα ακόμα διαθέσιμοι από την κοινή αγροτική πολιτική για την επόμενη προγραμματική περίοδο. Οι αγρότες πρέπει να συνεργαστούν πολύ πιο ουσιαστικά μεταξύ τους, ώστε να αποκτήσουν οικονομίες κλίμακος. Όλες αυτές είναι προκλήσεις για τον πρωτογενή τομέα. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κανείς ο οποίος να σας λέει ότι θα μείνει ο πρωτογενής τομέας έτσι όπως ήταν στο παρελθόν. Πρέπει να αλλάξει. Αλλά από το να αλλάξει μέχρι να τον εξολοθρέσουμε στην πορεία υπάρχει μια μεγάλη απόσταση. Εσείς στα ισοδύναμα τα οποία έχετε προτείνει ακόμα και πριν από τις προηγούμενες εκλογές, πολύ νωρίς δηλαδή, έχετε μιλήσει για την ανάγκη συρρήκνωσης κάποιων από τις λειτουργίες του κράτους. Πιστεύετε ότι υπάρχουν πραγματικά περιθώρια? Στοχευμένα περιθώρια υπάρχουν και σήμερα ακόμα. Δείτε ένα παράδειγμα τι γίνεται με τις αστικές κοινωνίες της Αθήνας. Πάνω στο λαϊκισμό της η κυβέρνηση είχε την εποχή των capital controls επιτρέψει σε όλους να κινούνται δωρεάν με τις αστικές κοινωνίες της Αθήνας. Το αποτέλεσμα ποιο ήταν? Μεγάλα ελλείμματα, ο οργανισμός είναι στα απόλυτα όρια του, ανάγκη για αυξημένη κρατική επιχορήγηση, παρετήθηκε ο Διευθύνων Σύμβουλος και έκανε πολύ σκληρές καταγγελίες κατά της κυβέρνησης, αλλά έτσι αντιλαμβάνεται ο ΣΥΡΙΖΑ τη λειτουργία του κράτους. Είχε ξεκινήσει μια πολύ σοβαρή προσπάθεια εξοικονόμησης πόρων στις αστικές συγκοινωνίες. Θα έπρεπε κατά την άποψή μου να προχωρήσει πολύ περισσότερο. Εάν αυτή η πολιτική συνεχιζόταν, θα μπορούσαν να εξοικονομηθούν 50-100 εκατομμύρια μόνο και μόνο από αυτό το πεδίο πολιτικής. Άρα λέτε ότι υπάρχουν θύλακες μέσα στο κρατικό μηχανισμό που θα μπορούσαν να αποτελέσουν και κομμάτια εξοικονόμησης πόρων. Και σήμερα ακόμα υπάρχουν δυνατότητες συνεργασίας με τον ιδιωτικό τομέα, εκχώρησης αρμοδιοτήτων του κράτους στον ιδιωτικό τομέα και οικονομίας, κρατικής οικονομίας από αυτήν την πολιτική. Θυμάστε την πολύ μεγάλη συζήτηση η οποία έχει γίνει με τις καθαρίστριες του Υπουργείου Οικονομικών. Οι καθαρίστριες επέστρεψαν. Όχι μόνο επέστρεψαν, αλλά πήγανε και στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Σε αναβαθμισμένες θέσεις που δεν ταιριάζουν με τα προσόντα τους. Ταυτόχρονα προσλάβαμε και καθαρίστριες μερικής απασχόλησης. Και ταυτόχρονα κρατάμε και τα ιδιωτικά συνεργεία. Αυτή προφανώς δεν είναι χρηστή διαχείριση του δημοσίου χρήματος. Γενικότερα, από την κυβέρνηση Σαμαρά μέχρι σήμερα, αισθάνεστε ότι πολιτικά έχετε δικαιωθεί ως Νέα Δημοκρατία? Κοιτάξτε, η κυβέρνηση Σαμαρά παρέδωσε την χώρα σε καλύτερη κατάσταση από την παρέλαβε. Και αν η κυβέρνηση αυτή δεν είχε πέσει, δεν θα είχαμε μπει σε τρίτο μνημόνιο. Γι' αυτό είμαι απόλυτος βέβαιος. Εάν το καταλαβαίνουν οι πολίτες, αυτό είναι μια άλλη υπόθεση. Αυτό το οποίο ξέρουν οι πολίτες σήμερα όμως, 50 μέρες μετά τις εκλογές, είναι ότι τα πράγματα στη χώρα πηγαίνουν σε λάθος κατεύθυνση. Και αυτό το αντιλαμβάνονται όλοι. Και οι προσδοκίες που καλλιέργησε ο ΣΥΡΙΖΑ και στη δεύτερη εκλογή του δεν επιβεβαιώνονται. Θυμίζω το επίκαιρο ζήτημα των πληστηριασμών. Κανένα σπίτι σε τραπεζίτη και θα καταλήξουμε με κανένα σπίτι σε Έλληνα πολίτη, έτσι όπως πηγαίνουμε. Ο ΣΥΡΙΖΑ τα έλεγε αυτά, δεν τα λέγαμε εμείς. Εμείς τουλάχιστον είχαμε καταφέρει να σπρώξουμε το πρόβλημα των πληστηριασμών στο μέλλον. Και δεν είχαν γίνει επιμερώνουμε πληστηριασμοί. Ο κύριος Τσίπρας όμως, στις προγραμματικές του δηλώσεις το Σεπτέμβριο, πάλι έλεγε ψέματα. Και έλεγε ότι θα προστατεύσει τη μεσαία τάξη από πληστηριασμούς. Δεν το έκανε.
Ως πότε λοιπόν άλλο θα μπορούμε να ανεχτούμε μια κυβέρνηση η οποία είναι και ανίκανη και ψεύδεται ασύστολα? Εκτός από τα κόκκινα δάνεια με τους πληστηριασμούς, έχουμε και το θέμα των 100 δόσεων, όπου και εκεί από χθες έχουμε νέες ρυθμίσεις, οι οποίες είναι σε αντίθεση με τα συμφέροντα του Έλληνα πολίτη. Γιατί δυστυχώς η κυβέρνηση νομοθετούσε και έκανε του κεφαλιού της, χωρίς να έχει εξασφαλίσει ότι η ρύθμιση την οποία έφερνε ήταν μια ρύθμιση η οποία θα μπορούσε να αντέξει τον χρόνο. Πάλι η κυβέρνηση νομοθετούσε μόνο και μόνο κοιτάζοντας και κλείνοντας το μάτι στα δικά της εσωτερικά ακροατήρια. Είναι αδιανόητο να υπάρχει μια ρύθμιση η οποία να αλλάζει λίγους μήνες μετά. Δεν δίνουμε την εντύπωση ενός κράτους δικαίου με αυτόν τον τρόπο. Αλλά για όλα αυτά, λυπάμαι που το λέω, ακέραιη την φέρνει την ευθύνη η κυβέρνηση. Οι πολίτες την ψήφισαν την κυβέρνηση. Την ψήφισαν για να εφαρμόσει το τρίτο και το πιο σκληρό μνημόνιο, το οποίο έχει την υπογραφή Τσίπρα Καμένου. Η αντιπολίτευση θα κάνει τη δουλειά της, να μην περιμένει η κυβέρνηση στήριξη από την αντιπολίτευση σε τέτοιου είδους πολιτικές. Εάν παρεπτόντως η κυβέρνηση θέλει να κάνει και καμία σοβαρή διαρθρωτική μεταρρύθμιση, εδώ πέρα είμαστε να τη στηρίξουμε. Προς το παρόν, το μόνο το οποίο βλέπουμε είναι φόρους. Βοηθήστε μας λιγάκι να καταλάβουμε το σχήμα. Έχουμε μία τρόικα, η οποία όσο περνάει ο καιρός γίνεται και πιο σκληρή με την ελληνική κυβέρνηση, με την οποιαδήποτε ελληνική κυβέρνηση. Και επιβάλλει πράγματα τα οποία κάνουν το βίο αβίωτο στον Έλληνα, στο μέσο Έλληνα, σε αυτόν που χρωστάει, σε αυτόν που έχει κάποια προβλήματα, σε αυτόν που έχει παραπατήσει ενδεχομένως. Γιατί να υπάρχει ένα τέτοιο σχήμα? Γιατί το τρίτο μνημόνιο είναι τόσο σκληρό? Διότι έχασε 7 μήνες αυτή η κυβέρνηση με τον ανεκδίκητο κύριο Βαρουφάκη, δίθεν να διαπραγματεύεται και να παίζει ένα θέατρο σκιών. Εάν η κυβέρνηση είχε καταφέρει να πετύχει μια συμφωνία τον περασμένο Φεβρουάριο, να προσαρμοστεί στον πολιτικό ρεαλισμό όταν τη λέγαμε εμείς ότι έπρεπε να το κάνει, τα πράγματα θα ήταν πολύ καλύτερα. Ο λογαριασμός είναι βαρύς. Γιατί? Διότι η οικονομία ξαναμπήκε σε ύφεση και διότι δυστυχώς μας κυβερνάει μια ανίκανη κυβέρνηση, η οποία αδυνατεί να βάλει την ελληνική οικονομία σε τροχιά ανάπτυξης. Το πρόγραμμα αυτό, έτσι όπως υλοποιείται σήμερα από τον Αλέξη Τσίπρα, δεν βγαίνει. Και αυτό πρέπει να το καταλάβει και η κυβέρνηση και να το καταλάβει και η Τρόικα. Και γι' αυτό και είναι τόσο σημαντικό το τι θα γίνει στη Νέα Δημοκρατία, να υπάρχει μια εναλλακτική, πιστική πολιτική πρόταση όταν η χώρα θα φτάσει πάλι σε αδιέξοδο. Σας ενόχλησε αυτό το σποτάκι για το οποίο σήμερα μιλάει όλη η Νέα Δημοκρατία? Ναι, με ενόχλησε. Το θεώρησα προσβλητικό. Όχι για τον κύριο Μημαράκη, για τις μεγαλύτερες ηλικίες. Δεν ξεφορτωνόμαστε τους ηλικιωμένους. Ούτε είναι βαρύδι στην πλάτη μας. Υπάρχουν και άλλοι τρόποι να ισχυριστεί κανείς ότι επιδιώκει την ανανέωση. Κυρίως με το πολιτικό περιεχόμενο των προτάσεων του. Όχι με επικοινωνιακά τερτύπια. Εάν με είχατε απέναντί σας και θα θέλατε να με πείσετε να έρθω την Κυριακή να σας ψηφίσω, τι θα μου λέγατε? Ποιο είναι το κυριότερο σας πλεονέκτημα? Θα σας έλεγα ότι είμαι ο καταλληλότερος να διευρύνει την Νέα Δημοκρατία και να την ξανακάνει από συρρυκνωμένο κόμμα μεγάλη κεντροδεξιά παράταξη. Η Νέα Δημοκρατία σήμερα δεν απευθύνεται σε μια σειρά από κοινωνικές ομάδες, δυναμικές κοινωνικές ομάδες που θα έπρεπε να τη στηρίζουν. Ο πολιτικός μου λόγος και η πολιτική μου διαδρομή με κάνει κατάλληλο να απευθυνθώ σε μετριοπαθείς πολίτες της κοινής λογικής, της κανονικότητος, της ευρωπαϊκής πορείας που σήμερα δεν στηρίζουν τη Νέα Δημοκρατία. Αυτή είναι η κεντρική μου πρόταση για τη Νέα Δημοκρατία. Για να γίνει αυτό, η Νέα Δημοκρατία πρέπει να αλλάξει δραστικά. Δεν αρκεί να είναι ενωμένη, πρέπει να είναι και ανανεωμένη. Αλλά η ανανέωση δεν μπορεί να μένει μόνο στα λόγια, δεν μπορεί να είναι αντικείμενο επικοινωνίας και έξυπνων σποτ. Πρέπει να έχει και συγκεκριμένο πολιτικό περιεχόμενο. Εγώ, μετά από 11 χρόνια πολιτικής διαδρομής, έχω την εμπειρία να μπορώ να διαχειριστώ μια πάρα πολύ σημαντική θέση ευθύνης. Ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας είναι εν δυνάμει πρωθυπουργός. Έχω πια την εμπειρία και τις γνώσεις να μπορώ να το κάνω και την ψυχική θέληση να αλλάξω δραστικά τη Νέα Δημοκρατία, υπηρετώντας την με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, με αυτόν τον τρόπο. Ευχαριστώ πολύ και καλή επιτυχία σήμερα στη συγκέντρωση. Εγώ σας ευχαριστώ. Να θυμίσουμε ότι η συγκέντρωση 7.30 ώρα στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Ήταν η συνέντευξη που μας παραχώρησε ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης και φυσικά στο τέλος, όπως γίνεται πάντοτε, όπως προσέχουν οι πολιτικοί μας να κάνουν πάντοτε, υπενθυμίζουν ότι σήμερα στις 7.30 στο Αριστοτέλειο υπάρχει η συγκέντρωση των υποστηρικτών του κυρίου Κυριάκου Μητσοτάκη. Λοιπόν, αυτά κλείνοντας και την ενότητα της Νέας Δημοκρατίας. Περνάμε στο επόμενο θέμα. Υποδεχόμαστε στο στούντιο της εκπομπής τον κύριο Μανώλη Λαμτσίδη. Νομικό δικηγόρο, πρώην πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, υποψήφιο βουλευτής στις τελευταίες εκλογές με το ΣΥΡΙΖΑ, δημοτικό σύμβουλο Καλαμαριάς. Πολλές ιδιότητες, κύριε Λαμτσίδη. Ο κοινός παρονομαστής σε όλα αυτά είναι ότι είμαι ενεργός πολίτης και επαρχόμενος δικηγόρος. Αυτός είναι ο τίτλος που διεκδικώ. Εμείς σας καλέσαμε εδώ γιατί θέλαμε να σας ρωτήσουμε για το ΣΜΑ, για το σταθμό μεταφόρτωσης απορριμμάτων.
Εκεί είχαμε κάποιες κοινωνικές αντιδράσεις το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Είχαμε πολλά τα οποία έγιναν και υπόθηκαν. Και σήμερα είχατε και το δικαστήριο με ναι, τους ανθρώπους. Δύο δικαστήρια, δύο δικαστήρια, έξι κατηγορούμενοι. Τι έγινε? Αθώθηκαν. Όλες οι δίκες που έχουν γίνει μέχρι τώρα και εκτιμώ ότι και αυτές που θα ακολουθήσουν είναι 11 δίκες σύνολο ποινικές. 80 κατηγορούμενοι παραπέμπονται, ανάμεσα και μια κυρία ηλικιωμένη που έχει πρόβλημα κίνησης και ένας Αλβανός υπήκος, γιατί οφείλεται στον τρόπο ταυτοποίησης των δίθεν ενόχων, αθωώνονται συνεχώς. Εκείνο που θέλω να πω είναι το εξής, να τα βάλουμε τα πράγματα με τη σειρά. Καταρχήν, η αντιδράση δεν είναι γενικά των κατοίκων, είναι καθολική αντίδραση στις τοπικές κοινωνίες με επικεφαλής στο Δήμο. Σήμερα στη δίκη ήρθε ο ίδιος ο Δήμαρχος Παύλου Μελά, ο κύριος Δεμπουντζίδης, αναδεικνύοντας το πρόβλημα. Δεύτερον, υπάρχει ένα σοβαρό θέμα που χάρη και σε αυτή την κινητοποίηση έρχεται στην επιφάνεια με δραματικό τρόπο, το θέμα της διαχείρισης των στερεών ή καιρών αποβλήτων. Ενώ υπάρχει σε εξέλιξη ένας εθνικός σχεδιασμός που επιβάλλει συναρμόνιση με την Ευρωπαϊκή Κοινωνική Νομοθεσία, διαχωρισμό στην πηγή, κομποστοποίηση, τις λεγόμενες 4 ή 5 γραμμές όπου οι μπλε κάδοι θα γίνουν πράσινοι, κόκκινοι, ξέρω εγώ, πορτοκαλί κλπ. Ο φορέας διαχείρισης στερεών αποβλήτων προσπέρασε όλη αυτή τη διαδικασία. Μάλιστα, αν θυμάμαι καλά, έχει χαρακτηριστεί από τον πρόεδρο, με όλο το σεβασμό βέβαια, αλλά το είπε, ότι είναι αερολογίες αυτά που λέει η κυβέρνηση και ο εκπρόσωπος. Ενώ είναι εναρμόνιση με την Ευρωπαϊκή Κοινωνική Νομοθεσία, η οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση τι θέλει? Μείωση του αριθμού των κατακόρυφων των αποβλήτων στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό. Κύριε Λαμψίδη, δεν αισθάνεστε ότι πολλές φορές εδώ γίνονται και λέγονται και υπερβολές πάνω στα κομμάτια αυτά? Δηλαδή, μόλις ένας Δήμος, μια ένωση Δήμων, η κυβέρνηση, το Υπουργείο κτλ. Πάει να κατασκευάσει ένα έργο το οποίο έχει να κάνει με απορρίμματα κλπ. Αμέσως έχουμε μια αντίδραση. Μήπως είναι λίγο υπερβολικές όλες αυτές οι αντιδράσεις? Εγώ δεν θυμάμαι προσωπικά κάπου που να χρειάστηκε να γίνει ένας σταθμός μεταφόρτωσης ή ένας χιτά και να μην υπήρχε μια τετραετία καθυστερήσεων για διαδικασίες και για δικαστήρια και συμβούλια της επικρατείας κλπ. Σωστά λέτε εσείς ότι υπάρχει πάντα ένα στοιχείο υπερβολής, δεν το αμφισβητήσω, αλλά εδώ το πράγμα ξεκίνησε από την αρχή, από τη λάθος χωροθέτηση. Είχαν πει κάτι και ότι είναι πολύ κοντά σε κατοικημένη περιοχή, ότι το έδαφος δεν ήταν κατάλληλο. Οι παλιοί κάτοικοι είχαν πει ότι είναι νταμάρι. Νταμάρι σημαίνει υπέδαφος με πολύ σκληρό πέτρωμα, γρανίτη το λένε άλλοι. Τέλος πάντων, ήρθε στην επιφάνεια αυτό. Έγινε μια εδαφοτεχνική μελέτη η οποία δεν ήταν καλή. Υπάρχουν έγγραφα που τα αναγνωρίζουν και υπήρξε μια καθυστέρηση. Και πάνω σε αυτό ήρθε ένα καπέλο 300.000 ευρώ προκύπτει από τα πρακτικά του Φόδουσα, το οποίο θα κληθεί ο Φόδουσα να το πληρώσει επιπλέον. Γιατί δεν μπορούσε να πάει κάπου διαφορετικά? Άμα πήγαινε λίγο παρακάτω και ήταν κοντά σε άλλο χωριό, όχι, θα ξεσηκωνόντουσαν οι κάτοικοι του άλλου του χωριού. Σωστή παρατήρηση, αλλά αν είχα μαζί μου το χάρτη, θα σας έδειχνα ότι ο αρχικός σχεδιασμός ήταν σε ένα μέρος που ήταν πολύ απομονωμένο. Δεν ξέρουμε γιατί επιλέχθηκε αυτός ο χώρος. Και βέβαια, εμείς να σας πω ότι τον κύριο Μιχάλη Γεράνη που φιλοξενήσαμε χθες στην εκπομπή, τον πρόεδρο του Φόσδα, μας διαβεβαίωσε και ο άνθρωπος είπε την άποψή του ότι όλα αυτά, ό,τι γίνεται, δεν σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει ότι θα βλαφτεί το περιβάλλον ή η δημόσια υγεία. Και ήταν κατηγορηματικός πάνω σε αυτό, επικαλούμενος μια σειρά από μελέτες, από σχεδιασμούς κτλ. Δηλαδή, είναι τόσο δύσκολο να πιστούμε ότι ένα τέτοιο εργοστάσιο, ένα οποιοδήποτε, δεν λέω τώρα για την περίπτωση του Σμαρτ Καρπίας, είναι τόσο δύσκολο να πιστούμε ότι μπορεί να κατασκευαστεί κάτι που να μην μας απειλεί? Καταρχήν, ο Φόδουσα και όχι ο κ. Γεράνης έχει μηδαμινή αξιοπιστία. Οι χειρισμοί που έχει κάνει μέχρι στιγμής, οι οποίοι είναι όλοι αδιαφανείς, εγώ είμαι μέρος του Διοικητικού Συμβουλίου. Δεν έχω ενημερωθεί. Θα σας πω ότι σήμερα έλαβα γνώση του περιεχομένου των ασφαλιστικών μέτρων που κάνει ο Δήμος Λαγκαδά για το θέμα του Μπογδάνα. Ναι, οι χειρισμοί είναι τελείως ακατάλληλοι. Θα πρέπει να αλλάξει τακτική, να αλλάξει νοοτροπία, ώστε να υπάρχει ευρύτερη συμμετοχή και αυτό που λέγεται διαβούλευση. Η διαβούλευση δεν είναι κάτι που το επινόησε η αριστερά ή η δεξιά, είναι επιβάλλεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε να εναρμονίζεται με τα τοπικά συμφέροντα. Το βασικό πρόβλημα, όπως διακηρύσουν οι κάτοικοι, δεν είναι από μόνο του το μέγεθος του ΣΜΑ, αλλά ότι φαίνεται τώρα ότι διασυνδέεται με αυτό που λέγεται καύση απορριμμάτων. Η καύση είναι μια μέθοδος στερεών αποβλήτων διεθνώς καταδικασμένη, γιατί αφήνει τοξικά απόβλητα. Και προφανώς επιλέχθηκε η χώρα μας επειδή είναι σε αυτήν την κατάσταση και έχει μικρές δυνατότητες αντίστασης.
Έτσι ξαφνικά βλέπουμε ότι προωθείται η αδειοδότηση στην Οχολούδα και στο Ρεόκαστρο. Οπότε αυτό που φοβόντουσαν οι κάτοικοι βλέπουν να γίνεται πραγματικότητα, ένα γιγάντιο σμά. Βγαίνει από τη μέση η διαλογή στην πηγή. Μόνο ο Δήμος Παύλου Μελά φαίνεται ότι έχει εκπονήσει ένα τοπικό σχέδιο με πολλά, πολλά ελαττώματα, πολλά ελλείψεις, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι ο μόνος Δήμος. Αυτό πρέπει να το κρατήσουμε. Με αποτέλεσμα όλα τα στέρεα απόβλητα θα συσκευάζονται στο ΣΜΑ και θα διοχετεύονται προφανώς είτε στην Οχορούδα είτε στο υποκατασκευή εργοστάσιο Ρεοκάστρο, θερμική επεξεργασία, από εκεί θα καταλήγουν για καύση. Πάντως κάτι τέτοιο το αρνείται ο κύριος Γεράνης. Όχι, δυστυχώς η πραγματικότητα θα είναι λοιπόν διαφορετική. Απλά θέλω να πω το εξής, ότι κρατώντας το ζουμί στην ιστορία ποιο είναι. Υπάρχει μείζον θέμα και αυτό είναι που δεν καταλογίζω, ότι υπάρχει ελαφρότητα τουλάχιστον στο πλευρά της διοίκησης και της ηγεσίας του Φόδεζα, βλέπετε από προσωποποιώ αυτή την ιστορία, είναι ότι δεν αντιλαμβάνονται ότι υπάρχει πρόβλημα με τη διαχείριση. Νομίζω ότι αν θα κάνουν ένα μεγάλο έργο και θα διώχνουν τα σκουπίδια, ας το πούμε έτσι, από την Θεσσαλονίκη, ξέρω και από τους γειτονικούς δήμους, τα διώχνουν προς την Χιτά ή σε ένα χώρο υγειονομική ταφή, θα τελειώσει η ιστορία. Δεν τελειώνει η ιστορία. Αρχίζει ένα νέο τώρα κεφάλαιο. Μου επιτρέπετε να επικαλεστώ την άλλη σας ιδιότητα για να σας ρωτήσω κάτι που εμένα προσωπικά μου κάνει τεράστια εντύπωση. Για τον κύριο Πανούση θέλω να σας ρωτήσω. Ναι, για τον πρώην υπουργό. Ναι, ναι. Καταρχήν, δεν ξέρω αν προλάβετε να τα πληροφορηθείτε. Τα σημερινά. Θα με βοηθούσε αν μου λέγατε τι ακριβώς. Όχι, θέλω αυτό ακριβώς να σας το πω για να μου το σχολιάσετε επακριβώς. Λοιπόν, ο κύριος Πανούσης σήμερα πήγε στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας και κατέθεσε εκεί στους βουλευτές μέλη της. Ρωτήθηκε για πολλά, απάντησε για πολλά. Δεν ξέρουμε προς τη στιγμή τι έγινε μέσα στο κοινοβούλιο. Βγαίνοντας, έκανε κάποιες δηλώσεις και είπε ότι συγκεκριμένα αύριο θα υποβάλω αίτημα στον αρμόδιο αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου προκειμένου να μου παραδοθούν οι κασέτες της ΕΥΠ με τις καταγεγραμμένες συνομιλίες στις οποίες αναφέρθηκα και τις οποίες επικαλέστηκα. Ελπίζω να μην έχουν καταστραφεί αυτές οι κασέτες, διότι σε αυτή την περίπτωση θα πρόκειται για ένα gate τύπου Αμερικής. Βάλτε μόνοι σας το πρώτο συνθετικό της λέξης, αν θα είναι Πανούσης gate ή αν θα είναι Τσίπρας gate, λέω εγώ που το διαβάζω. Αυτό νομίζω ότι αποτελεί ποιοτική αναβάθμιση των καταγγελιών Πανούση. Και πραγματικά είναι η πρώτη φορά που αντιμετωπίζουμε μια τέτοια κατάσταση. Εσείς είσαστε στο χώρο της δικαιοσύνης μέσα, ήσασταν και πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης. Είναι δυνατόν να έχουμε αυτό το σκηνικό κατά το οποίο ένας πρώην υπουργός κάνει τρομερές καταγγελίες εναντίον της κυβέρνησης στην οποία συμμετείχε, στη συνέχεια δύο υπουργοί μέχρι πρώτην ο συνάδελφοί του τον μηνύουν και στη συνέχεια αυτός βγαίνει και λέει ότι εγώ επικαλούμαι για όλα αυτά τα οποία έχω καταγγείλει τον διευθυντή, τον διοικητή της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών. Δεν πρέπει κάποια στιγμή να διερευνηθούν όλα αυτά, κύριε Λαμψίδη? Το θέτετε πολύ σωστά. Εγώ δεν θα συμφωνήσω καθόλου με τη Σιάννα Γνωστοπούλου που είπε ότι εφόσον δεν είναι υπουργός, δεν λαμβάνονται καταγγελίες στην υπόψη. Και ενός απλού πολίτη καταγγελίες πρέπει να εξεταστούν σε βάθος. Δεύτερο, θα μου επιτραπεί να πω, επειδή από την αρχή αντιπάλεψα την ένταξη του κ. Πανούση στο Υπουργικό Συμβούλιο, βλέπετε ήταν ο εισηγητής μιας γελίας και καταστροφικής διάταξης που νομιμοποιούσε το Ρουσφέτη, που έλεγε ότι όποιος δώσει σε έκφραση ευγνωμοσύνης ένα μικρό ποσό. Ευγνωμοσύνη, ναι, το είχα πολεμήσει, είχα επισημάνει την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ ότι αυτό το άτομο πρέπει να κρατάμε απόσταση και να καταλήξω απευθυνόμενος προς όλους ότι όποιος ανακατεύεται με τα πίτουρα τον τρώνε οι κότες. Ένας πρώην υπουργός που είχε σημαντική θέση, όταν ήταν υπουργός και αντιλήφθηκε αυτό, έπρεπε ακαριά να αντιδράσει. Εν πάση περιπτώσει. Στα μάτια μου έχει πέσει πάρα πολύ χαμηλά και νομίζω ότι οι περισσότεροι Έλληνες το βλέπουν. Όμως δεν θα πρέπει να παραγνωρίσουμε την ουσία των καταγγελιών του με κανένα τρόπο. Αν κρύβεται κάτι πίσω από αυτό ή δεν κρύβεται, εγώ δεν είμαι σε θέση να πω. Το μόνο άσχημο είναι ότι πάρα πολύ νωρίς αρχίζουν να εμπλέκονται οι μυστικές υπηρεσίες, οι οποίες πρέπει να είναι μυστικές, όχι με την έννοια ότι να κατασκοπεύουν όλους, αλλά πρέπει το έργο τους να παραμένει σε κάποιο σημείο που να μην εμπλέκεται με την τρέχουσα κομματική και πολιτική αντιπαράθεση, για να επιτελούν το έργο που είναι ουσιαστικά η προστασία του πολίτη, όχι παρακολούθηση των πολιτών. Αυτό είχα να πω εγώ. Θέλω να καταλήξω βέβαια ότι δεν πρέπει να προσπεραστούν οι καταγγελίες του κ. Πανούση με τίποτα.
Πρέπει να διερευνηθούν. Πρέπει να διερευνηθούν. Δεν υπάρχει περίπτωση. Τώρα, εσάς, σας λέω και πάλι, και ένας απλός πολίτης. Σαν εικόνα αυτό το πράγμα, ναι, τι σας λέει. Είναι ο Πανούσης ο οποίος καταγγέλει ότι κάποιοι απειλούν τη ζωή του και αυτοί οι κάποιοι μάλιστα έχουν συνομιλίες με κυβερνητικά στελέχη, με στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Εσείς είστε μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ. Πιστεύετε ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι συνομιλούν με κρατουμένους, με ποινικούς, με ανθρώπους, στελέχη εγκληματικών οργανώσεων ή με ανθρώπους οι οποίοι είναι προφυλακισμένοι για συμμετοχή σε τρομοκρατικές οργανώσεις και μέσα στο μενού της συζήτησής τους έχουν και έναν υπουργό, τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη? Αυτό δεν το πιστεύω με τίποτα, γι' αυτό είπα από την αρχή θέμα αξιοπιστίας. Είναι αναξιόπιστος τελείως. Για να μην πω. Άμα βγάλει όμως καμιά κασέτα που να φαίνεται εκεί πέρα ότι ο Λάμπρου μιλάει με τον Χι. Ναι, να σας πω και με κάτι τον άλλο. Τσάκαλο και μιλάνε για τον Παπαδόπουλο. Και εγώ έχω μιλήσει και σαν πρόεδρος και μετά. Έχω επισκεφθεί πολλές φυλακές με πολλούς κρατούμενους, χωρίς να αναρωτηθώ ποια είναι η ιδιότητά τους. Και μάλιστα. Επικαλούμε ότι όταν ήμουν πρόεδρος είχα επισκεφθεί τον κύριο Θοδωρή Ηλιόπουλο. Αυτός έκανε απεργία πείνας τότε, ήταν υπουργός ο κύριος Δένδιας. Από καθαρά ανθρωπιστικούς λόγους πήγα στο νοσοκομείο στην Αθήνα και έκανα μια επιστολή που με χαρά είδα ότι λήφθηκε υπόψη από το Συμβούλιο και αποφυλακίστηκε. Άλλο όμως αυτό, και άλλο αυτό που υπενήσει ο κύριος Πανούσης, ότι δίνεται κάλυψη σε δράσεις ή συμπεριφορές της λεγόμενης τρομοκρατίας. Λεγόμενη, εν πάση περιπτώσει, όπως αποκαλούνται αυτοί οι επαναστατικοί, οι αριστερά, τώρα και το αριστερά και το επαναστατικοί, αν θέλετε το βάλετε σε παρένθεση. Πάντως, είναι διαφορετικό αυτό. Νομίζω ότι είχε υποχρέωση, εφόσον θυμάμαι καλά, ήταν ειδικός σύμβουλος, εντεταλμένος ο κύριος Λάμπρου, να μιλήσει με όλους τους κρατούμενους. Συγγνώμη, ένας άνθρωπος σαν τον κύριο Λάμπρου, για να πάει μέσα στη φυλακή και να μιλήσει με έναν άνθρωπο όπως είναι ο κύριος Τσάκαλος, δεν οφείλει να πάρει μια ειδική άδεια από το Συμβούλιο των Φυλακών, από τον αρμόδιο εισαγγελέα? Δεν προβλέπετε κάτι τέτοιο στην νομοθεσία? Εγώ ξέρω γενικά ότι για να μιλήσεις με κρατούμενο πρέπει αυτό να γίνει κάτω από ελεγχόμενη διαδικασία. Τώρα, αν θα είναι άδεια από τον εισαγγελέα ή από το Συμβούλιο, πάντως είναι ελεγχόμενη διαδικασία. Έχουμε πάει με τον κύριο Κουράκη. Εσείς ως άνθρωπος της δικαιοσύνης, από το χωστό χώρο της νομικής επιστήμης, έχετε διαπιστώσει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ προχώρησε σε κάποια μέτρα καθυπαγόρευση κάποιων κρατουμένων? Όχι, όχι, καθόλου. Απλά είχα ανάποδη άποψη. Έλεγε ότι πρώτα έπρεπε να εξαγγείλει ένα καθολικό πρόγραμμα εξανθρωπισμού των συνθηκών σοφρονισμού και μετά να προχωρούσε σε επιμέρους ρυθμίσεις. Και σε αυτό το πρόγραμμα να εντασσόταν όποιες ρυθμίσεις. Το ότι δόθηκε τώρα το δικαίωμα σε μερικούς να πούν ότι γίνονται ρυθμίσεις καθαρά για συγκεκριμένα άτομα ήταν λάθος. Έπρεπε να γίνει ενδεχομένως διαφορετικός ισχυρισμός. Μάλιστα. Τώρα, το άλλο το μεγάλο θέμα για το οποίο θέλω να ζητήσω τη γνώμη σας είναι η επίσκεψη του κύριου Τσίπρα. Είναι σε εξέλιξη και αυτή την ώρα που μιλάμε στην Άγκυρα. Και πραγματικά, το λέγαμε και στην αρχή της εκπομπής, ο κύριος Τσίπρας είπε κάτι το οποίο έχει προκαλέσει πολύ μεγάλες αντιδράσεις. Μίλησε για κοινές δράσεις με την Τουρκία στο Αιγαίο. Και οι αντιδράσεις που προκλήθηκαν ήταν τόσο έτσι έντονες που το γραφείο τύπου του Πρωθυπουργού αισθάνθηκε την ανάγκη να δώσει διευκρινήσεις. Και στην ανακοίνωση που έβγαλε πριν από λίγα λεπτά, λέει ανάμεσα στα άλλα: «Στο πλαίσιο αυτό, συμφωνήθηκε διμερής ελληνοτουρκική συνεργασία και συντονισμός με στόχο την αποφασιστική αντιμετώπιση των διακινητών». Με αυτή τη διατύπωση. Σε αυτή τη διατύπωση συμφωνώ. Πιστεύετε ότι μπορεί όμως να ανοίγει την. Το περιθώριο να ανοίγει την πόρτα για να έχουμε από τουρκικής πλευράς άλλου τύπου διεκδικήσεις? Δυστυχώς, έχουμε το εξής φαινόμενο. Ο γείτονάς μας σε επίπεδο ηγεσίας, είδα προηγουμένως και αυτή η συμπεριφορά ορισμένων φιλάθλων που απαξίωσαν τον εθνικό ύμνο στο στάδιο Κωνσταντινούπολης. Άντε, το εθνικό μία ύμνο το έχουμε ξαναδεί. Έχει μία. Την ενός λεπτού σιγή όμως. Έχει μία. Και αυτό. Έχει μία αντίληψη. Ας το πούμε, υπεραλιστική. Δηλαδή, ανάγεται σε μεγάλο. Δεν λέω ότι είναι αντίθετη μόνο με τους Έλληνες, εχθρική προς τους Έλληνες. Υπεραλιστική στον ευρύτερο χώρο. Και αυτό προσπαθεί να το εκφράσει. Αλλά το τι θα κάνει σε ένα επίπεδο τέτοια συνεργασία όπως το περιέγραψε το γραφείο τύπου είναι θέμα και της ελληνικής κυβέρνησης. Εγώ πιστεύω ότι η ελληνική κυβέρνηση στα θέματα εξωτερικής πολιτικής έχει κινηθεί με σοφροσύνη, με σταθερότητα και δεν υπάρχει ούτε μία αφιβολία ότι δεν πρόκειται να επιτρέψει αφισβήτηση εθνικής κυριαρχίας ούτε κατά ένα τετραγωνικό εκατοστό. Αυτό γνωρίζω, αυτό θέλουμε, καταθέτω, αυτό καταλαβαίνω. Αυτό θέλουμε όλοι να πιστεύουμε. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Λαμψίδη, για την κουβέντα. Εγώ σας ευχαριστώ και θέλω πολύ. Να δημόσια και πάλι να συγχαρώ για το ρόλο που επιτελείτε. Προσπαθούμε. Ειδικά τα τοπικά περιφερειακά κανάλια που αναπληρώνουν την έλλειψη των μεγάλων καναλιών. Προσπαθούμε, να είστε καλά. Λοιπόν, επειδή έχουμε και άλλα θέματα για τη σημερινή εκπομπή, πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο.